Αντίθετη είναι η άποψη που εκφράζουν κυβερνητικά στελέχη η Λίνα, στα όσα ακούσαμε από τον Χρήστο Τσιγουρή. Πρώτο, λένε κυβερνητικά στελέχη, είχε θέσει το θέμα τη άρση των, των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία των εμβολίων ο Κυριάκο Μητσοτάκη θυμίζουν, μάλιστα, συνέντευξή του στην γερμανική ΦΑΖ τον Απρίλιο του 2020, αλλά και σε συνέδριο τον Μάιο-4 Μαου του 2020, όπου εκεί μαζί με τον κύριο Μόσχαλο, ο Κυριάκο Μητσοτάκη είχε πει χαρακτηριστικά ότι το εμβόλιο θα πρέπει να αναπαραχθεί σε επαρκή ποσότητα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα σε προσιτή τιμή σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό, αρχή γενομένη από του πιο ευάλωτους. μάλιστα υπενθυμίζουν κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μπιωτάκη είχε χαρακτηρίσει δημόσιο αγαθό το εμβόλιο. Όσον αφορά τώρα την πρόταση του κυρίου Τσίπρα, για την οποία, όπω μα θύμισε και ο Χρήστο Τσιγουρή, υπήρξε και πολιτική κόντρα στη Βουλή, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό που είχε πει τότε ήταν ότι ήταν αδύνατο να αναπαραχθούν εμβόλια στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τόσες γραμμές, δεν υπάρχουν τόσες γραμμές παραγωγής στη χώρα μας, ώστε να κατασκευάσει η ίδια το εμβόλιο όπως ήθελε ο κύριος Τσίπρας.